Γεια σας και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ζωή, για όσους δεν το γνωρίζουν, και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα μακιγιάζ είτε για τη δουλειά, είτε για το σχολείο, είτε για όπου θέλετε εσείς, κάτι απλό, γρήγορο. Εγώ αυτό το κάνω όταν δεν έχω πολλή ώρα και πρέπει οι κινήσεις μου είναι γρήγορα να τα κάνω όλα, γιατί όταν βιάζεσαι θες να περιποιηθείς και 1-2-3 λεπτά πριν φύγεις, οπότε ας μη χρονοτριβούμε και πάμε στο βίντεο. Άμα ακούγεται ανεμιστήρες έχει από εδώ, είναι από εδώ και από πέρα και εκεί κάτω, είναι τα τραγούδια που ακούει η αδερφή μου, γνωστά ξέρετε, οπότε με συγχωρείτε άμα υπάρχει βαβούρα. Λοιπόν, εγώ άλλες φορές χρησιμοποιώ setting spray, βασικά όχι setting spray, είναι αυτό, είναι το σαν primer πριν το μακιγιάζ. Αυτό λειτουργεί και πριν και για μετά που λένε οι οδηγίες, είναι prime and fine, αυτό είναι anti-sign. Τώρα άμα βιάζουμε δεν βάζω και να κάνω care για να περιμένω και 5 λεπτά να στεγνώσει. Τώρα βέβαια εσείς άμα θέλετε το κάνετε, πιστεύω είναι ok, αλλά πάντα πριν από κάθε μακιγιάζ, είτε είναι πολύ light είτε είναι πολύ βαρύ, πρέπει να ενυδατώνουμε, καθαρίζουμε και ενυδατώνουμε το πρόσωπό μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Εγώ τώρα θα τα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Αχ, φοβάμαι κάθε φορά. Και επειδή δεν έχω τον ανεμιστήρα, θα στεγνώσει, αλλά ας κάνω κι εγώ με. Λοιπόν, εφόσον θέλουμε να είναι πολύ γρήγορες οι κινήσεις μας, εγώ όταν βιάζουμε και ειδικά όταν είναι πρωί, γιατί ως συνήθως πρωί θα βιάζουμε, παίρνω αυτό εδώ πέρα, δεν σας το έδειξα, είναι BB, είναι BB, είναι από τη Flormar BB Cream Sheer Tint, έχει SPF 15, αχ τρέχει πως το χέρι μου, και είναι το 02 Light Medium. Δεν σας έχω δείξει πολλά πράγματα για αυτό εδώ το προϊόν, νομίζω σχεδόν καθόλου θα έλεγα, αλλά ναι, τέλος πάντων θέλω να, επειδή τώρα να σας πω την αλήθεια, τώρα δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Όχι συγκεκριμένο, απ' την αρχή. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κι άλλη BB cream για να μπερδεύομαι και να μην την επιλέγω αυτή. Τώρα μια μικρή γνώμη έχω βγάλει για το συγκεκριμένο. Ελπίζω να είναι ok ο φωτισμός τώρα. Όταν τελειώσει ή όταν θα είμαι 100% σίγουρη γι' αυτό που πάω να σας δείξω και να σας πω, θα σας το πω με σιγουριά. Βέβαια τώρα επειδή δεν έχω άλλη BB και θέλω γρήγορα να μου τελειώσει αυτή εδώ και να μπορώ να δοκιμάσω κάποια άλλη, έχουμε αυτή. Πάμε να το απλώσουμε και αυτό γρήγορα. Το έχουμε απλώσει, κάνουμε για τα αυτιά μας, ειδικά όταν θα ξέρουμε ότι θα έχουμε πιεσμένα τα μαλλιά. Τώρα θα περάσω στο κονσίλερ πάλι από τη Flormar. Α, δεν το έχω παρατηρήσει. Από τη Flormar το 01 Fair, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, πολύ λίγο φαίνεται εδώ πέρα. Και θα το βάλω εδώ πέρα στην εσωτερική κόρη που είναι ένα τσικ πιο σκούρο από το υπόλοιπο μου μάτι, σαν ένα μικρό κύκλο, ας πούμε. Και θα το ταμπονάρω με το παράμεσο, νομίζω έτσι λέγεται. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί τώρα δεν έχω ξεχάσει. Και θα το ταμπονάρω και τσουκ, έφυγε ότι ήταν να φύγει. Και στο υπόλοιπο θα βάλω αυτό από τη 16 Cosmetics, νομίζω ήταν το 03 20, δεν είμαι σίγουρη, θα το τσεκάρω και θα σας το έχω από κάτω, εννοείται, στο κουτί πληροφοριών, και θα βάλω εδώ έτσι και μετά θα το κατεβάσω καθώς θα το μπλεντάρω, εννοείται, και δεν απέχει και πάρα πολύ από το προηγούμενο σκούλο μακιγιάζ που είχα κάνει.
το περσινό, θα σας το αφήσω και αυτό να το δείτε, θα σας το αφήσω κάπου εδώ πάνω, στην ταμπελίτσα. Βέβαια εγώ όταν βιάζομαι και θέλω να βαφτώ, ενώ με BB και λοιπά, με κανονική βάση, και όχι να κάνω λίγο φρύδι και αν μάσκαρα, lip gloss ή κραγιόν κάτι και έφυγα, και θέλω να κάνω κάτι τέτοιο, άλλες φορές μπορεί να κάνω και το επόμενο βήμα τώρα που θα δείτε, ανάλογα τα κέφια μου και πόση ώρα μου μένει. Σετάρω και το concealer, θα βάλω από όλες τις ανοιχτόχρωμες. Έρχεται η αδερφή μου. Τζα! Μην μου πάρεις κάτι, σε παρακαλώ. Περνάω λίγο με το πινέλο μου εδώ από κάτω στις, πώς τις λένε, στις γραμμές, μήπως με έχει πει το κονσίλα. Το κονσίλα, δεν ξέρω γιατί μου λέει το, έτσι, ελευθερία μη, μη κακό. Να σας πω, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Δεν θυμάμαι τι έλεγα, διότι ήρθε η αδερφή μου, όπως είδατε, που είπα υγεία σου, ελευθερία, και έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα έχω περάσει και από το άλλο μου μάτι, έτσι, την πούδρα, και από πάνω, να το σετάρω. Και τώρα είμαι σαν φάντασμα. Θα πάρω την πούδρα από Dido, η Dido, whatever. Α, ναι, νομίζω ότι έλεγα, γιατί δεν ξέρω πώς... Γιατί λέω το concealer, concealer, δεν ξέρω, μου έχει πιάσει τώρα, το νούμερο 3, και θα το βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Θα μπορώ να ριστώ και θα κατεβάσω ένα αρτική εδώ πέρα. Και τώρα μάνε μάνε, εσείς τι χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, μου να χάνει, εγώ τι λέω. Και τώρα γρήγορα γρήγορα θα περάσω στα cheek, που είναι από το blush μου, είναι από το ID Color Makeup. Δεν λέει ποιο είναι, εγώ δεν βρίσκω κάτι από εδώ πέρα πίσω. Anyway, έχει 4 αποχρώσεις, έχει μια, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, έχει διάφορες αποχρώσεις. Έχει 2 αποχρώσεις του ροζ και 2 αποχρώσεις του πορτοκαλί κάπως. Συγγνώμη που όπως να είναι μπορεί να είναι λίγο αυτό το βίντεο, παιδιά, αλλά η αδερφούλα μου δεν κάθεται καλά σήμερα. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα βάλουμε από αυτό. Επειδή έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση, το χτυπάω πάρα πολύ καλά. Χαμογελάω και το βάζουμε στα μαγουλάκια μας. Θα ήθελα να μου πείτε κάποιες ιδέες για επόμενο βίντεο ή μακιγιάζ, να μου στείλετε φωτογραφίες ή γενικά τι μακιγιάζ, το οτιδήποτε θα θέλετε να δείτε από μένα. Πιστεύω ότι είναι ένα look πολύ φυσικό που κολακεύει όλες τις ηλικίες, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Είναι πολύ ελαφρύ, πιστεύω, σαν μακιγιάζ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι too much, ούτε highlighter ούτε τίποτα τέτοιο. Νομίζω τώρα τελευταία ότι δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ highlighter όσο χρησιμοποιούσα. Δεν ξέρω γιατί. Και τώρα πάμε να κάνουμε τα φρύδια μας. Σας τα έχω δείξει πώς τα έχω κάνει. Έχω κάνει διαφορετικό ξεχωριστό βίντεο. Παίρνω από αυτή εδώ, από την Clinique, τις σκιές. Επειδή μου τερίξαν, κάνω τα φρύδια μου εκτός κάμερας και επιστρέφω. Τώρα θα περάσουμε στη μάσκαρα. Φυσικά, είναι η δεύτερη φορά που σας τη δείχνω αυτή τη μάσκαρα. Την προηγούμενη φορά δεν μιλούσα, δεν έκανα, αλλά σας την έδειξα αυτήν εδώ. Είναι η Eredue, από την Eredue, η Super Volume Mascara. Θέλω σύντομα τουλάχιστον να κάνω αυτό το βίντεο, να σας πω 2-3 πράγματα για αυτή, να σας κάνω ένα μικρό review, και να τη στάρουμε από το πρωί που θα τη δοκιμάσουμε ως το βράδυ, μέχρι που να ξέρω αυτό τη συγκεκριμένη, όχι να την τεστάρουμε, να δείτε πώς συμπεριφέρεται όλη μέρα πριν την τελειώσω. Και αυτά είναι τα ματάκια μας. Δεν σας έχω φέρει κοντά, by the way, και δεν έχω και μπαταρία.
αυτά είναι τα ματάκια μας. Είναι τόσο απλά, όλο αυτό είναι τόσο απλό, τόσο φρέσκο. Και φανταστείτε τα να τα κάνατε τουλάχιστον το ρούζ μονάχα με, όχι με κάτι πουδρένιο, αλλά με κάτι κρεμμώδη προϊόν. Φαίνεται, πιστεύω, υπέροχο. Λοιπόν, παίρνω αυτό. Και κάνω το περίγραμμα. Είναι πολύ φυσικό το... το χρώμα του. Είναι δηλαδή το ροζ το ωραίο, να δείτε πόσο ωραίο ροζ είναι, κρατώ, βλέπετε και στα χείλη μου. Έχω πολλές επιλογές για τα χείλη, κάτι πιο νουτ και κάτι σε πιο ροζουλί. Ήθως όταν κάνω αυτό το μακιγιάζ, βασικά όλο το καλοκαίρι σχεδόν χρησιμοποιούσα από το κραγιόν το Time for Beauty, το νούμερο 7. Ή κάποιο νουτ, πάλι από το Time for Beauty, το νούμερο 8, 7-8, το ένα ήταν σαν καφέ και το άλλο ήταν ένα ροζουλί, σαν πιο μήλο, κάπως έτσι. Σας το έχω δείξει και σε ένα βίντεο μου, το προηγούμενο, ναι. Και τώρα έχω να σας δείξω μια επιλογή μου, είναι αυτή από την Golden Rose, το Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof, το νούμερο 01, και θα το απλώσω έτσι. Και το συγκεκριμένο χρώμα, απόχρωση, θα σας το προτείνω να το βάλετε με ένα πιο σκούρο ροζ, δηλαδή ένα, την πρώτη φορά που σας το έδειξα αυτό που ήταν ένα μακιγιάζ, θα το αφήσω εδώ πάνω, το έκανα με ένα πιο σκούρο μολύβι, και θα βάλω και lip gloss εδώ στη μέση να είναι λίγο πιο φρέσκο, να μην είναι τόσο matte. Άμα θέλουμε να το κάνουμε και ειδικά πρωί, θα βάλω αυτό από τις Burt's Bees, το Lip Shine λέει, αλλά είναι το Wink 030. Είναι πολύ ωραίο, μ' αρέσει πάρα πολύ. Και θα το βάλω σε όλα τα χείλη τελικά. Είναι πολύ Barbie νομίζω όλο αυτό. Και τελειώσαμε. Δεν θα βάλουμε ούτε highlighter ούτε τίποτα. Τώρα εσείς αν θέλετε μπορείτε να ξαναβάλετε από το setting σπερί σας. Εγώ δεν θα βάλω, δεν θέλω. Κάτι γρήγορο, βασικά σας δείχνω το δικό μου γρήγορο μακιγιάζ. Όταν βιάζομαι και έχω μέσα σε 10 λεπτά πρέπει να έχω βαφτεί. Να σας πω την αλήθεια, αυτό το μακιγιάζ το είχα κάνει όταν είχα πάει βόλτα με τη φίλη μου. Και είχαμε πει 10 και μισή θα πρέπει να είμαστε ήδη στο αυτοκίνητο. Και εγώ 10 και 4 ξεκίνησα να βάφομαι. Ή 10 και 4 ήταν η 10 και 20. Και 10 και μισή μου είχα πει στο αυτοκίνητο και πήγαινα να την πάρω. Να σημειωθεί και αυτό, και ήταν πρωί, εννοείται. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Όλες οι λεπτομέρειες προϊόντων που χρησιμοποίησα θα είναι στο κουτί πληροφοριών από κάτω. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το κουμπθουνάκι. Ένα σχόλιο από κάτω και να μου πείτε ιδέες για επόμενα βίντεο και ό,τι άλλο θα θέλατε. Και παρατηρήσεις για ό,τι δεν σας άρεσε, να το διορθώσω. Να με ακολουθήσετε στο social media μου, ένα. Το Instagram, και εμείς θα τα πούμε πολύ 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 σύντομα. Μέχρι τότε πολλά 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 φιλάκια και γεια.